Έκτη πρόταση. Σε λιγότερο από έναν χρόνο, δηλαδή στις 3 Σεπτεμβρίου 1916, ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, υπηρεσιακό Πρωθυπουργό, με την έγκριση φυσικά του βασιλιά, έκανε βολιδοσκοπήσεις προς το Λονδίνο και το Παρίσι για μια πιθανή έξοδο της Ελλάδας στο πλευρό της Αντάντο. Όπως αποκάλυψε η Λευκή Βίβλος, που εξέδωσε αργότερα η Μπολσεβικική κυβέρνηση, ο πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα σύστησε τότε στους συμμάχους του να υποδεχθούν αυτή την πρωτοβουλία με άκρα εφεκτικότητα να απόσχουν όπως και πριν από το να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν την Ελλάδα. Η Αντάντ δεν απάντησε. Ο Ζαΐμις παρετήθηκε όταν στήθηκε η φάρσα της επιθέσεως στη Γαλλική Πρεσβεία.